Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κάποιοι να πατήσουν τις κάμερές τους. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από εδώ, από Πάτρα. Και περιμένουμε έναν ακόμη παράγοντα, μεγαλοπαράγοντα της εκπομπής, ο οποίος μπορεί να το πει ο ύπνος. Μας καθυστέρησε σήμερα για κάποιο λόγο, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Σήμερα έχουμε παρουσία από διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Ως γνωστόν, εγώ βρίσκομαι στην Κοζάνη, στην ενεργειακή καρδιά της χώρας, στην ενεργειακή καρδιά μέχρι πρότινος με καύση λιγνίτη, αλλά πλέον και με ανανεώσιμες πηγές, καθώς είναι εξαιρετικά εκτενείς οι επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, έχει γεμίσει ο τόπος καθρέφτες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα να σημειώσω ότι δεν υπάρχει καθόλου αποθήκευση σε όλη αυτή την ιστορία που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Καλώς τον Άγγελο. Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθες, Άγγελε. Λίγα λόγια από τους Αθηναίους, παιδιά. Ναι, εντάξει, οι δυο μας είμαστε, είναι και ο... Okay. Καλησπέρα από μένα. Εγώ θέλω να πω ότι συνήθως αυτό έχουμε την... τα σχόλια ότι η εκπομπή μιλάει πάρα πολύ για Τέσλα, οπότε σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Volkswagen. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για Τέσλα και είναι δύσκολο, αλλά θα μιλήσουμε αρκετά για τη Volkswagen, γι' αυτό καλέσαμε και τον Γιώργο, τον Συνογιώργο. Ο οποίος εκπροσωπεί την πόλη των... Brand Ambassador με ονομάσανε σήμερα. Και μάλιστα χωρίς να έχω και χορηγία, δηλαδή... Στο τσάμπα έτσι είναι όλα. Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως λέμε κάθε φορά, αυτή είναι η εκπομπή της ομάδας του Facebook της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 11 Σαββατόβραδα. Κάθε Σάββατο βράδυ 10 με 10.30, 10.30 είναι το καθιερωμένο, για να έχουμε λίγη καλύτερη ελευθερία κινήσεων. Είμαστε live περίπου για μία ώρα. Προσπαθούμε να το περιορίζουμε στη μία ώρα, αλλά συνήθως ξεφεύγουμε. Αναλόγως με το ενδιαφέρον της συζήτησης και με τη μαχητικότητα του καλεσμένου. Καλεσμένου. Ναι. Πολύ βασικό. Ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να συζητούμε και να αναλύουμε και να σχολιάζουμε τόσο αυτά που συζητήθηκαν την εβδομάδα που πέρασε στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης, όσο και θέματα τα οποία προκύπτουν από σχόλια που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή live στο YouTube που παρακολουθεί την εκπομπή. Οι εκπομπές αυτές αρχιοθετούνται στην σελίδα της ηλεκτροκίνησης στο YouTube, θα βρείτε το link κάτω, και γίνεται μια προσπάθεια να οργανώνουμε λίγο τα κεφάλαια για να υπάρχει ένας μπούσουλας για το με τι θέματα έχουμε ασχοληθεί και να μπορεί κανείς να πάει κατευθείαν στο θέμα που τον ενδιαφέρει. Όλοι ξέρετε την ομάδα της ηλεκτροκίνησης, έχουμε τις συγγενείς ομάδες των Tesla, αν είπα Tesla πάλι, τον Tesla fans και τα λοιπά. 5 ευρώ κάθε φορά που λες Tesla θα βάζεις 5 ευρώ σε ένα βάζω κάτι. Θα βγάλεις τα λεφτά για το Cybertruck. Ποιος θα τα βγάλει, δεν ξέρω ποιος θα τα βγάλει. Τώρα που είναι η αρχή να πούμε και να κάνετε τις απαραίτητες κοινοποιήσεις για το βίντεο, ώστε όποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να ενημερωθεί. Είναι καλό να γίνονται κοινοποιήσεις και ενώ έχει ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί κάποιος φίλος σας κάλλιστα μπορεί να τον ενδιαφέρει να το παρακολουθήσει. Και κάτι που είδα τώρα, να πατήσουμε και από ένα like στο βίντεο, για να εμφανιστεί πιο πάνω. Like υποχρεωτικά. Ναι, να εμφανιστεί στους αλγορίθμους. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε εγγραφή στο δικό μου κανάλι, ασχέτως αν βγαίνει μέσω του δικού μου καναλιού του live για τεχνικούς λόγους. Είναι υποχρεωτικό όμως να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της ηλεκτροκίνησης, στο οποίο αρχιοθετούνται αυτά τα βίντεο. Αν δηλαδή δεν μας βλέπετε Σάββατο βράδυ, Σάββατο 13 Μαρτίου βράδυ, σημαίνει ότι μας παρακολουθείτε σε playback. Και υπάρχουν άλλα 10 επεισόδια που έχουν γίνει, οπότε άμα βρήκατε αυτό εδώ, βασικά άμα βρείτε αυτό εδώ ενδιαφέρον,
μπορεί να βρείτε ενδιαφέρον και σε κάποια από τα προηγούμενα. Τα οποία επεισόδια πλέον μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και με ήχο μόνο μέσω της αγαπημένης σας πλατφόρμας podcast. Για πες μας, Εβάνς, για αυτό το θέμα. Ακριβώς είμαστε... Έγινε μια σύντομη ανακοίνωση και στο προηγούμενο. Είμαστε σε... Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 5 πλατφόρμες podcast. Θα ανέβουμε σε άλλες 2 ή 3, δεν θυμάμαι ακριβώς. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast ακόμα δεν μας έχουν δεχτεί, αλλά θα είναι τις επόμενες μέρες. Breaker, είναι και άλλες, δεν τις έχω σημειώσει τώρα μπροστά μου, αλλά όλες οι γνωστές που χρησιμοποιούνται υπάρχουν. Για όλα τα γούστα θα υπάρχουν, αν τι άλλο. Ακριβώς. Και πώς το λένε, ναι, αρκεί μια αναζήτηση είτε μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε, είτε στο Google, podcast ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και θα μας βρείτε αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, μάλλον έχουμε πει τα βασικά-βασικά, οπότε θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να πάμε τα θέματα σε τίτλους. Ναι, ας κάνουμε έτσι μια σύντομη αναφορά. Και ποιος είναι να τα κάνει. Λοιπόν, θέματα σε τίτλους. Στάλθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο τη μικροκινητικότητα. Είμαστε επισήμως στο Now You Know. Η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης σε μία δεκαετία. Podcast clips. Ό,τι αξίζει να σωθεί σε αυτούσιο βίντεο. Κόστος και επιδιόρθωση μπαταριών σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλαγές στο πρόγραμμα επιδοτήσεων κινούμε ηλεκτρικά. Έτοιμο το πρωτότυπο τρίτοχο μηχανάκι για μικρομεταφορές που αναπτύσσει η ελληνική ομάδα άρχων. Και live debate Tesla Model 3 LR εναντίον Volkswagen ID.3 Pro S. Μιλάνε οι δύο ιδιοκτήτες τους. Τέλος, τελευταίο θέμα. Πολλοί φίλοι παρέλαβαν τα Tesla τους αυτές τις μέρες και για όλη την εβδομάδα. Αυτά ήταν τα θέματα σε τίτλους, θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Γράψτε τώρα live στα σχόλια του YouTube. Ποιο προτιμάτε να ξεκινήσουμε, τι θέλετε να αναφέρουμε πρώτα από όλα αυτά. Το debate, το live debate το έχουμε τελευταίο. Ίσως κάποιοι φίλοι να προτιμούσαν να είναι πιο ψηλά στην προτεραιότητα. Μέχρι να αποφασίσουμε κι εμείς με ποια ακριβώς σειρά θα το κάνουμε αυτό στο chat τώρα, θα αναφέρουμε τα θέματα. Θα βάλω να παίξει, πιστεύω είναι καλό τέτοιο αυτό, να βάλω να παίξει λίγο το βίντεο που στείλαμε στο Zach & Jesse του Now You Know. Τι λέτε, παιδιά? Ναι. Να το βάλουμε έτσι λίγο εδώ full screen, γιατί πιστεύω έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε και πόσοι όχι. Άγγελε, πες μας λίγα λόγια για το Now You Know μέχρι να βρω εγώ εδώ πέρα το... Λοιπόν, το βίντεο μας από την παρουσίαση του πρώτου ταχυφορτιστή της Tesla στην Ελλάδα ανέβηκε στο χάρτη εφαρμογή του καναλιού Now You Know. Είναι μια ευκαιρία να προβάλλουμε τη χώρα μας, αλλά και τις προσπάθειες των ελληνικών κοινοτήτων της ηλεκτροκίνησης. Στην ουσία, γυρίσαμε ένα βίντεο, στο οποίο γίνεται μια παρουσίαση του πρώτου ταχυφορτιστή της Tesla στην Αθήνα, στο Golden Hall. Το στείλαμε και ανέβηκε ήδη στο χάρτη, στον οποίο είναι μια εφαρμογή που έχει φτιάξει το κανάλι Now You Know, με τους ταχυφορτιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να γυρίσουν κάποιο βίντεο όπου βαθμολογούν και μιλάνε σχετικά για τον ταχυφορτιστή στον οποίο βρίσκονται. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή που τροφοδοτείται από την κοινότητα των φίλων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Και κάναμε και εμείς ακριβώς το ίδιο. Γιώργο. Εγώ θέλω να προσθέσω απλώς ότι το βίντεο είναι μια υπερπαραγωγή, προλογίζεται από έναν Άγγλο και μετά επίσης υπάρχει και ανταπόκριση. Και στο τέλος επίσης θέλω να πω ότι πέσαμε σε μία περίπτωση που ήταν και όλοι γεμάτοι φορτιστές. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά ήταν πλήρης οι φορτιστές. Φοβερή σύμπτωση. Λοιπόν, πατά το βιντεάκι, παιδιά, ό,τι θέλουμε εμείς στο κανάλι πίσω στο Messenger. Γίνονται αυτόματα όλα mute και επιστρέφουμε μόλις τελειώσει το βίντεο το Now You Know. Hello, Zach and Jesse. This is Thanos reporting from Greece. As you may already know, Tesla has opened their first supercharger in Athens, Greece. Evangelos is at the spot for a proper presentation. Hello, Zach and Jesse.
My name is Evangelos. I am in Athens, Greece. I would like to report to you the creation of the first Tesla Owners Club Greece. Behind me, I am in Athens, and behind me there are six stalls with the first supercharger in Athens. It's located behind a very large shopping mall where there are restrooms and you can get a coffee or a meal. The superchargers are 150 kilowatts and I can give them a rate of 7. The station is located at the back of one of the biggest shopping malls in Athens, Golden Hall. So far, this is the only operational supercharger in Greece. However, Tesla has announced 4 more supercharger locations in Greece for this year. Given the chance, I would like to let you know of the Greek EV community's efforts. Our online EV community already has around 5,000 members. We have also started a Tesla fans community, as well as a proper Tesla owners user group. The Tesla user group is now in the process of official recognition by Tesla themselves. We're also doing our best to keep charging platforms such as PlugShare as updated as possible. Keep up the good work, Zach and Jesse, and spread the word. Now you know. Καλά τον σκίσαμε το Fully Charge, νομίζω έχουμε καλύτερη προφορά δηλαδή. Είχαμε... Η προφορά του θυμίζει ας πούμε κάτι από Τέξας, κάτι από Αμερική, πάντως να ξέρεις. Όχι, τα κατάφερες. Η τεξανή μου προφορά είναι διαφορετική. Αν είχα τεξανή προφορά σε αυτό το βίντεο θα με είχε πάρει οπωσδήποτε ο κουμπάρος, γιατί πάντα με κοροϊδεύει αυτό το πράγμα. Είχαμε πάντως πολύ καλή αντίδραση από τον Τζέσε συγκεκριμένα, ο οποίος μου έγραψε μέσω του Patreon, γιατί τους δίνω $1 το μήνα. Μου έγραψε ότι ήταν πολύ καλή δουλειά. Θα κοιτάξουμε και εμείς να προωθήσουμε την προσπάθεια που κάνετε στην Ελλάδα σε κάποιο από τα επεισόδια που θα βγάλουν. Ευελπιστούμε σε κάτι τέτοιο. Κατά τη διάρκεια που έπαιζε το βίντεο, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά σχόλια σχετικά με τα θέματα και πώς θέλουν να ξεκινήσουμε. Βλέπω αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για τις αλλαγές στο πρόγραμμα και δεν ξέρω ποιος από εμάς είναι περισσότερο προετοιμασμένος για αυτά. Θα θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ θα το αναφέρω αυτό. Επίσης, απλώς ήθελα να αναφέρω, επειδή είπαμε ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Volkswagen, υπάρχουν και άλλα 3 θέματα για τη Volkswagen. Συγκεκριμένα, το ένα είναι το ID5 που ανακοινώθηκε. Το άλλο θέμα είναι ότι η Volkswagen σε 2 μέρες, στις 15 Μαρτίου, ετοιμάζει το Power Day και θα μιλήσει για τη στρατηγική της. Και ένα άλλο θέμα είναι έτσι. Τελευταίο, κάποιες πονηριές που κάνει η Volkswagen για να μπουστάρει λίγο τις πωλήσεις της και να γλιτώσει τα πολύ μεγάλα πρόστιμα από τους ρήπους. Να πάμε στο κομμάτι που είπαμε του κινούμε ηλεκτρικά. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση κάποια στιγμή μέσα στον Μάρτιο. Οι αλλαγές θεωρώ ότι είναι κατά κύριο λόγο βασίζονται για εταιρείες και για τα ταξί. Δηλαδή, συγκεκριμένα, μία αλλαγή είναι ότι στην περίπτωση της χρονομήθησης του leasing δεν θα είναι πια υποχρεωμένη η εταιρεία να κρατήσει το όχημα, θα μπορεί να το επιστρέψει πίσω, κάτι που δεν επιτρεπόταν. Το άλλο σημαντικό σημείο για εταιρείες και γενικά για επιχειρήσεις που θέλουν να ασχοληθούν και με το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης είναι ότι αυξάνεται κατά πολύ τα επιδοτούμενα οχήματα ανά εταιρεία. Ήταν 3 ανά εταιρεία ή 6 στα νησιά και τώρα πάνε συνολικά 10 ανά νομικό πρόσωπο. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, αν θες να κάνεις μια επιχείρηση να εκμεταλλεύεις ηλεκτρικά οχήματα. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι αυξάνονται αντίστοιχα οι αποσύρσεις σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που θέλεις να αγοράσεις. Μπορεί να κάνεις ουσιαστικά δηλαδή μια αποσύρση ανά όχημα. Το πολύ σημαντικό που βλέπω εγώ σαν τομή, θεωρώ ότι είναι στα ταξί, δηλαδή αυξάνεται κατά πολύ η επιδότηση για την απόσυρση. Η επιδότηση για τα ταξί είναι 8.000 ευρώ
και για την απόσυρση, επειδή είναι υποχρεωτική η απόσυρση στα ταξί, παίρνανε 2.500 ευρώ, δηλαδή πήγαινε στα 10.500. Τώρα πηγαίνει στα 13.000. Το οποίο αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για τα ταξί. Ελπίζω να το δουν και ήδη οι ταξιτζίδες, το έχουμε πει αυτό. Επιπλέον, οι δύο τελευταίες αλλαγές είναι ότι θα μπορούν να επιδοτούνται και τα ηλεκτρικά ποδήλατα στα νομικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις επιδότηση σε νομικό πρόσωπο για ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά μόνο στις επιχειρήσεις οι οποίες θα το χρησιμοποιούν για ανοικίαση, τουρισμό ή για διανομή κατοίκων. Δηλαδή, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, να πάρουν ηλεκτρικά ποδήλατα για τους εργαζόμενους, έτσι απλώς για να μετακινούνται. Και ένα τελευταίο θέμα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, είναι ότι πλέον και οι εταιρείες μπορούν και έχουν το δικαίωμα να επιδοτούνται για την αγορά φορτιστή, κάτι το οποίο πριν δεν ήταν διαθέσιμο, ήταν μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Αυτές είναι οι αλλαγές. Θεωρώ ότι είναι έτσι μία προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δούμε πότε θα βγουν επίσημα και ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου και της αγοράς. Σαν ένα αυθόρμητο σχόλιο, επειδή εγώ δεν είχα υπόψη μου αυτές τις αλλαγές, θα ήθελα να πω ότι μάλλον κατευθύνονται κυρίως σε εταιρείες, σε επαγγελματίες και όχι τόσο στον καταναλωτή. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή και στην παρουσίαση του προγράμματος, ότι η κύρια βάση είναι προς τις εταιρείες και τα εταιρικά προγράμματα. Δηλαδή, οι στόχοι του προγράμματος του Κινούμε Ηλεκτρικά είναι να έχουμε περίπου 6.500 αυτοκίνητα εταιρικά, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου αυτό το νούμερο, μπορεί να είναι 5.500 τέλος πάντων, και 1.500 γιοταχή από ιδιώτες. Οπότε το μεγάλο βάρος έχει πέσει στις εταιρείες και αντίστοιχα και με πολύ σημαντικά φορολογικά ωφέλη. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ εταιρεία που γνωρίζει το πρόγραμμα και δεν αγοράζει ηλεκτρικό όχημα. Ναι. Τουλάχιστον στο κομμάτι των γιοταχή. Το άλλο ίσως είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά και πάλι νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιδότηση και γενικά επιβράβευση σε αυτό το θέμα για να το προτιμήσουν. Για τα ταξί, νομίζω είναι πολύ αρνητικό το ότι τους υποχρεώνει να κάνουν απόσυρση το παλιό τους το ταξί. Εγώ εκεί νομίζω ότι δεν παίρνουν ταξί. Γιώργο, το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει νομοθεσία που λέει μέχρι το τέλος του 2021 ότι πρέπει να, δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω τα Euro 4 γενικά ότι θα είναι υποχρεωμένοι να τα αποσύρουν. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τώρα, αν ο άλλος έχει πάρει ένα ταξί 2-3 χρονών, εννοείται δεν μπορεί να πάει να το αποσύρει αυτό. Αλλά τουλάχιστον για τον πάλι. Πιθανότατα κάποιοι υπολογίζουν ότι θα πάρουν λόγω πανδημίας περαιτέρω παράταση. Αλλά δεν το βλέπω πιθανό, γιατί ήδη έχουν πάρει 2 φορές παράταση με 2 διαφορετικές κυβερνήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης παλιότερα. Οπότε τώρα να τους δοθεί και 3η παράταση λόγω lockdown ή λόγω οποιοδήποτε άλλης δικαιολογίας, το βλέπω δύσκολο, ειδικά επειδή υπάρχει αυτή η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ας πούμε, σαν σχέδιο. Επίσης, υπάρχει και θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το απαιτεί κάπου στο 22 να συμβούν τέτοια θέματα. Και για μένα υπάρχει θέμα και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις αυτά τα ταξί που κυκλοφορούν στον δρόμο και βγάζουν ένα ντουμάνι από πίσω, ας πούμε, κτλ. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιώργο, στο θέμα αυτό έχουμε τίποτα για την εκχώρηση της επιδότησης στην τράπεζα? Η αλήθεια είναι πως με πιάνει λίγο προετοίμαστο, γιατί δεν το έχουμε κοιτάξει αυτό το σενάριο. Ισχύει ότι υπήρχε και το αναμένουμε, αλλά θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Εξάλλου είμαστε στην χώρα βοηθήσει, που πάντα περιμένουμε μια υπουργική απόφαση και μια τέτοιου είδους έγκριση, οπότε μέχρι να οριστικοποιηθούν όλα αυτά δεν μπορούμε. Την να οποία αλήθεια ήταν την περιμέναμε και το Φεβρουάριο, δηλαδή τώρα έχει πάει Μάρτιο, εντάξει, είμαστε περίπου στα μισά του Μαρτίου, πιστεύω τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα εσείως να έχει βγει. Συνήθως έτσι γίνεται. Κάτι βγαίνει πρώτα στις ειδήσεις ως κάποια ότι θα γίνει σαν υπουργική εξαγγελία. Μετά κάποια στιγμή γίνεται νόμος, περνάει από δημόσια διαβούλευση, ύστερα ψηφίζεται και πάμε ως εκεί. Μια που αρχίσαμε για τους νόμους, δεν ξέρω, θες να συμπληρώσεις κάτι, Γιώργο? Όχι, απλώς θα κλείσω ότι αυτά τα έχει ανακοινώσει η ίδια η Σδούκου. Δεν είναι δηλαδή όντως θα γίνουν, ας πούμε, όταν βγαίνει η Γενική Γραμματέα και τα ανακοινώνει. Νομίζω είναι θέμα χρόνου. Ναι. Απλά είναι θέμα χρόνου, σωστά. Ναι. Κάτι που είχε γίνει και με ένα προηγούμενο νόμο, όπως το είχαμε ανακοινώσει και εδώ, ήταν για τη μικροκινητικότητα. Είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό.
Το πιο καινούργιο είναι ότι ψηφίστηκε την Πέμπτη το νομοσχέδιο τελικά, το οποίο προβλέπει ως όριο ταχύτητα στα 25, όπως είχαμε ξαναπεί. Βάζει το παραθυράκι ότι μέχρι τα 35 μπορεί να πηγαίνει ένα όχημα μικροκινητικότητας χωρίς να δεχθεί πρόστιμα. Επιτρέπονται σε δρόμους της πόλης με όρια μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα, για τα υπόλοιπα οχήματα, έτσι. Τα όρια της πόλης είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχει επίσης τα μεγαλύτερα πατίνια, που είναι μεγαλύτερα σε επιδόσεις και σε ταχύτητα και σε φρένα και σε αναρτήσεις και όλα αυτά. Δυστυχώς τα έχουν βγάλει εκτός αγοράς. Όσοι τα έχουν αγοράσει πριν την ψήφιση του νόμου μπορούν να τα χρησιμοποιούν, φτάνει να σέβονται τα όρια ταχύτητας. Και τέλος, κάτι που είχε ζητηθεί από την κοινότητα των πατινίστας είναι η χρήση κράνους, η οποία πλέον γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα ΕΠΟ, όπως ονομάζονται. Τα ΕΠΟ, οχήματα μικροκινητικότητας. Αυτό, Άγγελε, αφορά και τα ποδήλατα? Όχι, από όσο ξέρω. Τα ποδήλατα δεν θεωρούνται, ενώ είναι ΕΠΟ οχήματα, δεν θεωρούνται ΕΠΟ. Τα οχήματα μικροκινητικότητας δηλαδή. Και είναι λογικό γιατί, όχι είναι λογικό για το κράνος, για το κράνος είναι άγραφος νόμος ότι πρέπει να το φοράνε. Νόμος του κράτους δεν είναι άγραφος νόμος ότι πρέπει να φοριέται, γιατί τα ποδήλατα ανεβάζουν και πολύ παραπάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα, ειδικά όταν ανήκουν σε αθλητές που κάνουν προπονήσεις σε δημόσιους δρόμους. Χρωτικό το κράνος, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, στα ΕΠΟ είναι, ναι, πλέον. Μάλιστα. Αυτά. Εγώ θέλω να απαντήσω μια ερώτηση από το Θεόφιλο που έκανε για την διάρκεια ισχύως του προγράμματος που κολλάει στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, στην προηγούμενη παρουσίαση. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, που όπως φαίνεται μέχρι στιγμής μάλλον θα υπάρχουν, το πρόγραμμα ενδέχεται να πάρει παράταση και για το 2022. Νομίζω δηλαδή είναι θέμα κεφαλαίων. Θα είναι κρίμα δηλαδή να τελειώσει το 2021 και να έχουν μείνει αδιάθετα κεφάλαια και να μην πάρει παράταση και δεν βλέπω κάποιο λόγο. Δηλαδή, νομίζω έχει συζητηθεί και ήδη, οπότε μάλλον με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε τώρα θα τρέχει και στο 2022, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, βλέπω έχουμε πολύ καλό σκοράκι. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν 40 άτομα. Οπότε, όσοι δεν έχετε κάνει ακόμη like ή δεν έχετε μοιραστεί ακόμη αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στο Facebook, σας προτρέπουμε να το κάνετε. Και είμαστε όλοι αυτιά για τον κύριο Συνογιώργο. Ωραία. Λοιπόν, να σας κάνω μια μικρή παρουσίαση του εαυτού μου. Ονομάζομαι Γιώργος Συνογιώργος, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και καθημερινά ασχολούμαι τα πρωινά με το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά μου. Δευτέρα με Παρασκευή, εκεί ώρες γραφείου. Φτιάχνουμε παραγγελίες να στέλνουμε σε πελάτες. Αλλά μια δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα που πρέπει να αναφέρω και είναι και η καλύτερη, είμαι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Και μάλιστα ο Άγγελος είχε έρθει και στο πάρκο και του είχαμε δείξει τους inverter. Και έχουμε ένα πάρκο 100 κιλοβάτ και παράγουμε κάθε χρόνο 150.000 κιλοβατόρες καθαρή ενέργεια για πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα εδώ στην Πάτρα. Η ηλεκτροκίνηση προέκυψε για μένα το 2018, ψάχνοντας κάτι οικονομικό για να μετακινούμε. Έψαχνα δηλαδή τη φθηνότερη λύση, diesel, πεζό 208, ηλεκτρικό, υβριδικό. Και επειδή το ΙΑΠ τότε ήταν κοντά στα λεφτά, πήραμε το ρίσκο και το επιλέξαμε. Ακόμα τότε και η ίδια η Volkswagen μας έλεγε «Είσαι σίγουρος, τότε με αυτά τα λεφτά παίρνεις ένα ωραίο πόλο». Τέλος πάντων το ρισκάραμε, λέω «Δεν πειράζει, ό,τι και να μου τύχει, το πολύ πολύ να το φορτώσω, να το πάω στην Αθήνα». Και ύστερα από 60.000 χιλιόμετρα ηλεκτρικά που κάναμε, έχοντας την καλή εμπειρία με το ηλεκτρικό το μικρό, αποφασίσαμε να πάμε και για το μεγάλο το βήμα, το ID3, και να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί είχαμε ένα LPG αυτοκίνητο και λέμε εντάξει, αν χρειαστούμε να πάμε κάποιο ταξίδι, θα πάμε το υγράριο. Αλλά έλα που θέλαμε να πάμε το ηλεκτρικό, οπότε ζοριζόμασταν και λέμε θα πάμε εκεί, θα φορτίσουμε, θα βρούμε κτλ. Θέλαμε το ηλεκτρικό 5 φορές περισσότερο από το LPG. Γι' αυτό και κάναμε το μεγάλο βήμα με το
ID3. Είχαμε ένα κόμπλεξ, ας πούμε, αυτονομίας των 150 χιλιόμετρων και γι' αυτό και πήγα για τη μεγάλη μπαταρία. Τα βιντεάκια που βγάζω προέκυψαν όταν έψαχνα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, επειδή έψαξα να βρω ό,τι βιντεάκι κυκλοφορούσε για το ηλεκτρικό όχημα. Είδα τον Bjorn, είδα τον έναν, είδα τον άλλον και λέμε δεν βγάζουμε και εμείς τα βιντεάκια μας που θα πάμε στο γύρο της Πελοποννήσου, τη μια εκδρομή με το ηλεκτρικό. Και είχαμε νοικιάσει σπίτι σε απόσταση κάθε 150 χιλιόμετρων, 170, στην Πελοπόννησο, δύο μέρες εκεί, δύο μέρες εκεί, δύο μέρες στον Άφλιο και κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου και από εκεί ξεκίνησε και το YouTubing ερασιτεχνικά και ακόμα ερασιτέχνηση είμαι δηλαδή. Και αυτή είναι η ιστορία μου σε λίγα λεπτά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή είσαι από τους ο μεγαλύτερος ηλεκτροκίνητος Έλληνας YouTuber. Έτσι δεν είναι, έχεις πάνω από 1.000 συνδρομητές, δεν το συζητώ. Έχουμε τώρα 2.500. Έχεις ξεφύγει, φίλε. Ναι. Θα έλεγα είμαι ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης YouTuber, γιατί ο Μιχάλης, ο ΣΠΑ, ηλεκτροκίνηση Πάτρας, το έχει πάει επαγγελματικά και το πάει πολύ καλά. Κάνει giveaway εκεί, κάτι τρελά ποσά. Καλά, αυτός έχει team από πίσω από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν τα κάνει μόνος του. Ναι, έχει team, είναι η γυναίκα του που κάνει πολύ καλό μοντάζ. Ξεκίνησε επαγγελματικά και πάει πολύ καλά. Ήδη είναι 6.000, 7.000. Βέβαια, πολλοί υποψιάζονται ότι έχεις αρχίσει και εσύ να χώνεις σε προσωπικό, γιατί τα τελευταία σου βίντεο έχουν αναβαθμιστεί εξαιρετικά, εκτός κι αν είσαι τόσο καλός, έτσι, στο να μαθαίνεις νέα πράγματα. Προσωπικό, όχι, δε, η γυναίκα μου είναι η κόρη μου εκεί. Αλλά η γυναίκα μου είναι σαν μοντέλο, ας πούμε, δεν είναι, όλα εγώ τα κάνω. Μάλιστα. Άρα, οικογενειακή πράγμα. Υπόθεση, λοιπόν. Και παραμένει χόμπι και ένας, πούμε, ένα καλό κίνητρο να συναντάω φίλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Γιώργο, πριν πόσα χρόνια πήρες το ΙΑΠ? Το ΙΑΠ Ιανουάριο του 2018, οπότε είμαι ένας από τους το 18. Πρωτοπόρους, ας πούμε. Η τάση που έχουν οι αντιπροσωπείες, και όχι μόνο της Volkswagen, έτσι γενικότερα, να προσπαθούν να σε στρέψουν σε οχήματα που δεν είναι ηλεκτρικά, ισχύει και τώρα? Όταν δηλαδή πήγες για να τους πεις ότι τώρα θέλω να αγοράσω το ID3, σου είπανε πάλι τώρα, πάρε ένα diesel? Τώρα πλέον έγινε λίγο αλλιώς. Έγινε μέσω email η επικοινωνία. Την πρώτη φορά είχαμε πάει στο γραφείο τους, ελάτε από εδώ, να τους... και αυτοί δεν τα γνωρίζανε. Μου λέει, εσύ ξέρεις πιο πολλά από εμάς. Και μου λέει, πάντως η κοπέλα μου έλεγε, με αυτά τα λεφτά παίρνεις ένα καλό πόλο, μου λέει, είσαι σίγουρος? Και αν σου πάθει κάτι, πού θα το πας? Πρέπει να το πας στην Αθήνα. Δεν πειράζει, θα το ρισκάρω, λέω. Το λέω αυτό γιατί πρόσφατα, τώρα πια δεν είναι πρόσφατα, είναι το Δεκέμβρη είχε κυκλοφορήσει αυτή η είδηση, όπου η Greenpeace, η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση, είχε κάνει μια έρευνα όπου έστειλε 50 ερευνητές χωρισμένους σε δύο γκρουπ και κάνανε έρευνα μυστικού καταναλωτή. Πήγαν λοιπόν, είπαν ότι έχουν τα ιδανικά στοιχεία που θα έχει κάποιος υποψήφιος για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ότι δηλαδή μπαίνουν ότι έχουν μέρος για πάρκινγκ, ότι κάνουν σχετικά διαδρομές μέσα στην πόλη και όχι τόσο πολλά ταξίδια, ότι έχουν γενικώς χρήμα να δώσουν για να την αγορά κάποιο αυτοκίνητο. Στη μία περίπτωση, μία ομάδα είπε και συγκεκριμένα ότι ενδιαφέρεται για το ID3, η άλλη ομάδα το άφησε στο φλού και παρατηρήθηκε ότι μόλις ένα 4% των αντιπροσωπιών της Volkswagen ενεργά πλέον προσπαθούσαν να προτείνουν το ID3. Διαφορά σε μένα... Αλλά υποθέτω ότι αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στην Volkswagen, συμβαίνει γενικότερα στις εταιρείες που έχουν συμβατικά οχήματα και κυρίως στις αντιπροσωπείες, για τους γνωστούς λόγους. Συμβαίνει αυτό και προσπαθούν να προωθήσουν βασικά τα υβριδικά τους, επειδή είναι και κάτι συγγενικό, αλλά έκανε τέτοιο πράγμα η Volkswagen, μάλιστα, δεν το περίμενα αυτό από τη Volkswagen. Μάλιστα κυκλοφόρησε... Να ξεχάσω, ξέχασα να πω ότι στην αναφορά αυτή της Greenpeace, γιατί έχει δημοσιευτεί η έρευνα κανονικά και ο τρόπος της έρευνας, πώς έγινε όλα,
Απάντησαν Η Volkswagen. Όχι ακριβώς της εταιρείας, αλλά οι αντιπρόσωποι και είπα και κατηγόρησαν την ίδια την εταιρεία ότι δεν έχει κάνει επαρκή σεμινάρια, τα βρήκανε λέει πολύ ανεπαρκή, ώστε να μπορέσουν οι πολιτές να λύνουν απορίες. Δεν έχει δώσει τα ίδια κίνητρα που δίνει για τα υπόλοιπα οχήματα σε ό,τι αφορά τα μπόνους των πολιτών και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Καλά, αυτά είναι δικαιολογίες. Δηλαδή, αν θέλουν οι πολιτές να ενημερωθούν, ας μπουν στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και θα ενημερωθούν πλήρως για τα πάντα. Να τους φτιάξουμε. Ακόμα και αν είναι στη Γερμανία, γιατί στη Γερμανία έγινε η έρευνα. Και εκτός αυτού, η Volkswagen κυκλοφόρησε η φήμη ότι αγοράζει τα δικά της οχήματα προκειμένου να αποφύγει κάποια πρόστιμα. Ξέρει κανείς τίποτα γι' αυτό? Επειδή παρακολουθώ τις ταξινομήσεις στην Ελλάδα όμως, όχι γενικότερα, παρατήρησα ότι τον πρώτο μήνα που ήρθαν τα ID3 είχαν ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ταξινομήσεων και τότε μάλιστα είχα γράψει το εξής σαν σχόλιο, ότι δεν ξέρουμε βέβαια αν όλες αυτές οι ταξινομήσεις είναι παραγγελίες και είναι για πώληση ή αν είναι για τις αντιπροσωπείες σαν οχήματα για τεστ ή οχήματα εκθεσιακά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν έχουμε δει να κυκλοφορούν πολλά ID3. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο το έχουμε ανεβάσει στην ομάδα, ίσως πρέπει να το βάλουμε ξεχωριστό θέμα, και φαίνεται η Volkswagen να μην έχει αλλάξει πολύ πρακτικές μετά το Dieselgate. Δηλαδή, στην ανάλυση φαίνεται το ID3 να είναι πρώτο σε πωλήσεις το Δεκέμβρη και μετά έρχεται ο Ιανουάριος και είναι 22ο. Και σε μία επιπλέον ανάλυση που έχει γίνει, φαίνεται ότι όλο το δίκτυο της Volkswagen αγοράζει ID3, καθώς η Volkswagen γλιτώνει περίπου 10.000 ευρώ σε πρόστιμα για ρήπους με κάθε ID3 που πωλείται, ανεξάρτητα αν δεν πωλείται σε τελικό καταναλωτή και πάει στο δίκτυό της. Οπότε φαίνεται ότι ο στόχος ήταν, και βάσει των στατιστικών, 24% των ID3 στην Ευρώπη και 35% στη Γερμανία ήταν σε αντιπροσωπείες, σε dealerships, αντί να έχουν βγει στον δρόμο. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το άρθρο και πιστεύω ότι μάλλον θα το ανεβάσουμε στην ομάδα σε μια ξεχωριστή ενότητα, να το διαβάσει ο καθένας όποιος θέλει, για να έχει και άποψη. Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσουν τα Volkswagen, τα ID3. Στην αγορά σιγά σιγά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν την καλύτερη τιμή ένα χιλιόμετρο αυτονομίας. Οι εκδόσεις οι φθηνές, οι προ, όχι τα με όλα τα comfort. Απλώς, Γιώργο, δεν είναι μόνο η μπαταρία. Βαγγέλη, δεν σε έχουμε ακούσει καθόλου. Έχεις ψάξει καθόλου το θέμα των μεγαλύτερων Volkswagen που αναμένονται? Θα ήθελες να πεις κάνα δύο κουβέντες γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω ψάξει, αλλά από ό,τι έχω δει είναι κοινές πλατφόρμες και αλλάζει το υπόλοιπο, ας πούμε, το σουλούπι του αυτοκινήτου. Λοιπόν, να σε βοηθήσω εγώ, Βαγγέλη, και αν θες να μας κάνεις ένα σχολιασμό. Αυτό εδώ είναι το ID5. Ναι. Ενδιαφέρον φαίνεται. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Ωραίο. Είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Μοιάζει σε μέγεθος με το Model X, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία είναι κουπέ του ID4, κάτι τέτοιο σου παίζει. Ακριβώς. Όπως λέει, είναι ό,τι είναι το Audi e-tron για το ID4, το Audi e-tron Sportsback. Είναι το e-tron για το ID5, κουπέ έκδοση του SUV. Και επίσης ότι αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους του 2021 να είναι διαθέσιμο στη Γερμανία. Ήδη δηλαδή έχει αρχίσει η παραγωγή. Πάντως, παιδιά, με όλα αυτά τα καινούργια LEDs που κυκλοφορούν, τα λεντάκια και τους φωτισμούς και τα λοιπά, θα χαθεί η μπάλα τελείως. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσουν αυτά μόνο στα concept, αλλά θα βγαίνεις έξω και θα είναι λες και είσαι στο Τόκιο, ας πούμε, ένα πράγμα. Είχε και κάτι κερατάκια πάνω το ID5. Δεν ξέρω τι ήταν εκείνα. Ναι, και εγώ το παρατήρησα αυτό. Και 5G, 5G. Είναι 5G. Μοιάζουν με τις κεραίες τα... Ισχύει ότι βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα με τη Saudi, έτσι. Και το ID3 Γιώργου έχει κάτι ιδιαίτερα φωτάκια μέσα, κάτι λεντάκια που
σου δείχνουν κάποια πράγματα, έτσι λίγο που είδα το βίντεο, δεν, πρέπει να το ξαναδώ πιο... Δεν θα βάλαμε το βίντεο του Γιώργου να παίζει. Μας ξέφυγε αυτό. Γιατί δεν το μπορείτε πω, όμως να παρακολουθήσετε το βίντεο του Γιώργου, του Συνογιώργου, στο κανάλι του. Έτσι, και εννοείται ότι κάνετε εγγραφή, θα μπει κάτω στην περιγραφή κάποια στιγμή, για να παρακολουθείτε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας παρουσιάζει. Και από τη στιγμή που πήρε ο Γιώργος μια εβδομάδα, καλά θυμάμαι, το... Το έχουμε κάμια δύο εβδομάδες περίπου. Δύο εβδομάδες. Σίγουρα θα ετοιμάσει και πολλά βίντεο που εξηγείς τι γίνεται και πώς λειτουργεί και όλα αυτά. Ναι, το πρώτο βίντεο ουσιαστικά ήταν το ταξίδι που ήρθαμε από την Αθήνα και το δεύτερο που θα παίξει αύριο στις 6 είναι το βασικά χαρακτηριστικά του ID3 και τι καλώδια έχει, τι εξοπλισμό έχει και τι δεν είχε. Γιατί είχε και κάτι πράγματα που δεν είχε που μπορώ να τα αναφέρω. Θες να μας τα πεις αυτά ή θες να μας τα αναφέρεις, θα πρέπει να δούμε το βίντεο. Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου δηλαδή ήταν που δεν είχε το kit επισκευής ελαστικών και δεν είχε και καθόλου μπουλονόκλειδο και γρίλο. Είναι ένας εξοπλισμός που τα είχε το e-app και κοστίζει αυτά, ας πούμε, 100 ευρώ, λιγότερο. Και παίρνεις ένα αμάξι 40.000 ευρώ και αν σε πιάσει λάστιχο, έστω λίγο να χρειαστείς να το φουσκώσεις να πας 100 μέτρα παρακάτω στο Vulcanizer, δεν τα έχεις. Πάντως, Γιώργο, άμα σε κάνουν... Κάποιοι φίλοι που πήραν Τέσλα και δεν έχουν τα χαντζάκια για τα αυτοκίνητα. Άμα δεν σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, λοιπόν, αυτό το, η μάρκα με το TAF, επίσης δεν έχει αυτά που λες και πληρώνεις και παραπάνω. Ναι. Το κακό ήταν ότι τα είχε το e-app. Εκεί ήταν που με βρίασε. Κοίταξε, ο Herbert Diess της Volkswagen έχει υιοθετήσει πάρα πολλές στρατηγικές του Elon Musk και ίσως ακόμα και τα άσχημα. Και επίσης μιλάω και για το θέμα με το Wallbox που κυκλοφορούν κάτι προσφορές που είναι αν είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις την προσφορά που σου δίνει η εταιρεία. Και αυτό το αναφέρω ότι έρχεται με Wallbox το αυτοκίνητο, αυτή τη στιγμή τρέχει προσφορά στην Ελλάδα, αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να αποδεχτείς την προσφορά που σου κάνουν. Σου κάνουν μια μελέτη. Σου λένε, σου κάνουμε δωρεάν φορτιστή και δωρεάν εγκατάσταση. Αλλά θα έπρεπε να λένε ότι σου κάνουμε δωρεάν μελέτη και σύνδεση. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι περασμένα όλα τα καλώδια, τον εξοπλισμό να τον έχεις και αυτοί θα έρθουν και θα το συνδέσουν. Θα το ενεργοποιήσουν. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, γιατί ναι, αναλόγως με την περίπτωση του καθενός μπορεί να χρειάζονται παρελκόμενα, έτσι, διπλάσια στιγμή από το φορτιστή. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ακριβώς. Είναι λογικό. Βλέπω εδώ, παιδιά, στο σενάριο ένα θέμα, ότι η Volkswagen, λέει, ανακοίνωσε πως θα αυξήσει, λέει, το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πουλάει σε άνω του 70% στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον, είναι το πλάνο, ας πούμε. Αυτό θα ήθελε να κάνει. Θα κερδίσω το στοίχημα που είχα βάλει σε μια παλιότερη εκπομπή, στο οποίο είχα ισχυριστεί πως ακόμη και στην Ελλάδα άνω του 50% των αυτοκινήτων θα είναι ηλεκτρικά καινούρια περίπου στο 2025. Πλέον, δηλαδή, σε κάνα δύο χρόνια πιστεύω ότι θα θεωρούμε κάτι τέτοιο αρκετά πιθανό. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ηλεκτροκίνηση γενικά παγκοσμίως το τι συμβαίνει. Γιατί αν δούμε και αυτήν εδώ τη χαρακτηριστική, το χαρακτηριστικό γράφημα, έχουμε μία σύγκριση του Nissan Leaf του 2011 και των χαρακτηριστικών του και της τιμής του βασικά. Και 10 χρόνια μετά, έτσι, με λιγότερα χρήματα, παίρνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο λόγος που βάλαμε αυτά που υπάρχουν μάλλον αυτά τα αυτοκίνητα είναι γιατί το Leaf ήταν το πρώτο, ας πούμε, που έφερε τόσα πράγματα και ήταν πιο προστό σε οικογένειες, ενώ το Model 3 είναι αυτό που φάνηκε, ας πούμε, να προχωράει περισσότερο μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή. Και βασικά, εδώ θέλω να σχολιάσω λίγο στα γρήγορα, ότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχει διπλασιαστεί η χωρητικότητα των μπαταριών, αλλά
πώς το λένε, η απόδοση του συνολικού συστήματος μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα χιλιόμετρα. Και πλέον βλέπουμε ότι μπορούν να μπουν μπαταρίες σε ακόμη μεγαλύτερη... Βασικά, έχει μειωθεί και ο όγκος και το βάρος των μπαταριών. Οπότε, τα καινούργια που αναμένονται να βγουν θα είναι ακόμα πιο μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα... Τις μπαταρίες αυτές όμως κάπου θα πρέπει να τις φορτίσουμε. Έτσι, και επειδή είμαστε η ομάδα της ηλεκτροκίνησης και έχουμε και μια λόξα σχετική, που και που παρακολουθούμε ποιοι τοποθετούν καινούριους σταθμούς φόρτισης, έτσι, πώς επεκτείνονται τα δίκτυα, τι ζητούν για τη φόρτιση, αν υπάρχει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, που από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι έχουν πλέον υιοθετήσει ένα οικονομικό πλάνο ενδιαφέρον. Που πλέον πρόσφατη εξέλιξη βλέπουμε ότι αρχίζουν και φυτεύονται οι σταθμοί της ΔΕΗ επιτέλους και βλέπουμε σταθμούς της ΔΕΗ με αρκετές θέσεις, δηλαδή σε ένα ΑΒ Βασιλόπουλο 6-12 θέσεις έχει σε ισόγειο και υπόγειο πάρκινγκ. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε πώς θα το χειριστούν, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι μοντέλο χρήσης θα έχουν. Νομίζω, Γιώργο, συνογιώργο, έχει στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Πάτρα ήδη έχουν διαρρέσει φωτογραφίες από τον πρώτο σταθμό φόρτισης της ΔΕΗ και μετράμε τώρα πλέον στην Πάτρα πάνω από 6-7 δημόσιους προσβάσιμους φορτιστές Link, ChargeSpot, ΔΕΗ. Ένα ερώτημα είναι πότε θα ενεργοποιηθούν αυτοί οι σταθμοί και ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτά στις ΔΕΗ φαίνεται έτοιμος, αλλά δεν ξέρω... Κοιτάξτε εδώ, έχουν και σε υπόγειο πάρκινγκ και έχουν και σε υπαίθριο. Επίσης, να προσθέσουμε ότι αυτή είναι, από ό,τι φαίνεται, βλέπουμε το format φορτιστές της Blink, γιατί η Blink κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό για 40 φορτιστές, οπότε αυτοί είναι φορτιστές Blink. Ελπίζω να μην είναι και το ίδιο μοντέλο χρέωσης. Blink, αλλά ναι, ίσως θα μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε. Νομίζω πως είναι, άμα δεις το καλούπι και το σουλούπι που λένε. Ναι. Οθόνη και μπρίζα αριστερά-δεξιά. Ενδεχομένως. Ίσως και να έχουμε και κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας σε κάποια εκπομπή να μας ενημερώσει. Γιώργο, εννοείται ότι θα πας για δοκιμή, έτσι, μόλις διαπιστώσεις ότι ο πρώτος έχει ηλεκτροδοτηθεί. Θα πάω, ναι. Μέσα στη βδομάδα πιστεύω να είναι έτοιμος. Ήδη έχω μια επαφή εκεί που δουλεύει στο ΑΒ και μου έστειλε τη φωτογραφία με τα μπετά. Μου λέει αύριο θα είναι έτοιμος. Ήταν με κορδέλες όμως σήμερα. Μάλιστα. Επίσης βλέπουμε ότι επεκτείνει η NRS το δίκτυό της αρκετά. Το δίκτυό της είναι το Charge Plus. Χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Virta αυτή μαζί με την Vattenvolt. Άνοιξαν και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω. Αυτοί έχουν εγκαθιστούν σταθμούς στα My Market και στα Macro. Κάπου σαν να πήρε το μάτι μου κάτι χρεώσεις του ύψους των 45 λεπτών η κιλοβατόρα. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Ίσως θα μπορούσε κανείς να πει ότι μάλλον δεν δουλεύει και πάρα πολύ καλά ο ανταγωνισμός. Θα δούμε. Αντίθετα, βλέπουμε δωρεάν στάθμευση σε καταστήματα του Καφκά, αλλά μάλλον θα είναι για πελάτες των καταστημάτων. Και δωρεάν φόρτιση, έτσι. Ναι, για δωρεάν φόρτιση. Και βέβαια, εγώ θα ήθελα λίγο να σχολιάσω τους σταθμούς που τοποθετούν διάφορες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στις αντιπροσωπείες τους ή στα συνεργεία τους, που αυτοί προφανώς είναι υποχρεωμένοι να τους τοποθετήσουν από τις μητρικές εταιρείες. Δεν έχουν ιδιαίτερη χρηστικότητα αυτοί οι σταθμοί για κάποιον ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο. Είναι για χρήση των πελατών, για χρήση των υπαλλήλων, για να φορτίσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως πέρασε σέρβις και να το παραδώσουν γεμάτο στον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η λογική. Να πω ότι ταυτόχρονα βλέπουμε κάποια παράδοξα εντός εισαγωγικών. Πώς το λένε, έγινε εγκατάσταση ενός
σταθμού σε γνωστό σούπερ μάρκετ και έγινε, ας πούμε, είδαν τα μέλη μας φωτογραφία από τα Egenian, φαινόταν, ας πούμε, η οθόνη αναμένη ότι λειτουργούσε και στείλαμε ανταποκριτή από την κοινότητα, πήγε να φορτίσει και ο σταθμός φόρτισης δεν είχε καν ρεύμα. Και αυτό ήταν κάτι περίεργο, γιατί μόλις έγινε η εγκατάσταση και ταυτόχρονα πριν λίγες μέρες που υπάρχει σε φωτογραφία από τα Egenian, η οθόνη φαινόταν 100% λειτουργική. Εντάξει, τι να πεις τώρα, ναι, αυτό ισχύει και μάλιστα... Α, ξέχασα τους σταθμούς στα Leroy Merlin, τα οποία είναι επίσης για χρήση από πελάτες, είναι επίσης δωρεάν. Βέβαια, αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, λίγο θα πρέπει να το δουν αυτοί οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες. Το να απαιτείται να πας στο κατάστημα, να πάρεις την κάρτα από την υποδοχή για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το σταθμό ή να έρθει ένας μαζί και να ενεργοποιήσει αυτό το σταθμό. Είναι αντίστοιχο μοντέλο με τα SEA αυτή τη στιγμή που υπάρχουν οι DC φορτιστές. Δεν είναι πολύ λογικό, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι σε ένα κατάστημα, είναι για χρήση των πελατών. Βάλ το auto start, δηλαδή στο κατάστημα θα πάει ο άλλος. Αφού σταματάει στο πάρκινγκ του καταστήματος, μπριζώνει το αυτοκίνητο, ξεκινάει, μπαίνει μέσα, κάνει τη δουλειά του. Δεν γίνεται να περιμένεις από τον οδηγό να χάσει 1/4 από την καθημερινότητά του μέχρι να πάει μέσα να συνοηθεί ποιος έχει την κάρτα, παιδιά, ελάτε να βάλει το αυτοκίνητο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κάτι τέτοιο γίνεται και στα ΣΕΑ που είπες και φίλοι μας έχουν πει ότι... Είναι ακόμη πιο παράλογο. Πιο μεγάλη είναι η καθυστέρηση να βρεθεί κάποιος να ενεργοποιήσει το σταθμό φόρτισης και μετά κάποιος άλλος να έρθει να σημειώσει τι είναι, να βγάλει χρέωση κλπ. Παρά ο ίδιος ο χρόνος της φόρτισης που και αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι τρομερά γρήγορη, θέλουν κάποια ώρα. Αλλά ας πούμε το να κάνει μισή ώρα κάποιος για τη διαδικασία του να έρθει, να το ξεκινήσει, μετά να έρθει, να το σταματήσει, να σημειώσει, να βγάλει χρέωση και να πληρωθεί, είναι τραγικό. Μας έγραψε επίσης φίλος ότι πήγε σε σούπερ μάρκετ το οποίο έχει σταθμό φόρτισης με 2 πρίζες. Φόρτιζε εκείνη τη στιγμή κάποιο άλλο αυτοκίνητο και το δικό του δεν μπορούσε να φορτίσει. Γιατί ο φορτιστής, παρότι είχε τις 2 θέσεις και τις 2 πρίζες, μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα αυτοκίνητο κάθε φορά. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο κακό, γιατί εξαρτάται από την ίδια την παροχή που πάει, γιατί δηλαδή σε ένα πάρκινγκ 20 κιλοβάτ δεν είναι μικρή ισχύ για μέσα στην πόλη, οπότε εγώ λογικό το βρίσκω να μπορεί να φορτίσει μέχρι ένα όχημα. Απλά το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 2 θέσεις, που για κάποιους είναι λογικό, γιατί μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις τη φόρτιση και να συνδεθεί ο επόμενος που θα έρθει, κάπως έτσι. Βέβαια, εντάξει, ο συγκεκριμένος σταθμός υποστηρίζει και DC και AC μαζί, όπως το κοιτάξαμε, οπότε καλό θα ήταν να έχει γίνει η σύνδεση όπως πρέπει και η παροχή για να μπορεί να καλύπτει 2 θέσεις, αφού το υποστηρίζει τουλάχιστον σαν σταθμός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ίσως υπάρχει θέμα τροφοδοσίας του, ποιος ξέρει. Έτσι, πέρα. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Άγγελε, ξέρεις κάτι γι' αυτό? Φυσικά. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο τρίτροχο σκούτερ για μικρομεταφορές, το οποίο αναπτύσσει η ελληνική ομάδα Άρχων, η οποία έχει ως έδρα την Πάτρα φυσικά. Και αυτό είναι το πρωτότυπο όχημά τους. Είναι ένα τρίτροχο για μικρομεταφορές. Έχει κατασκευαστεί και τα ηλεκτρονικά ισχύως και τα μοτέρ στο εσωτερικό των τροχών από την ομάδα αυτή. Και περιμένουμε, ελπίζουμε να ξεκινήσει την παραγωγή κάποια στιγμή. Αυτό είναι το πρωτότυπο, όπως βλέπετε. Επίσης, κάτι μου θυμίζει αυτό το με τα λεντάκια και οι γωνίες αυτές. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι εννοώ. Ο Θάνος ξέρει τι εννοείς. Θάνο, σου θυμίζει κάτι το λεντάκι πίσω. Μιλάς για κάτι που έχω παραγγείλει κι εγώ, που δεν θα έρθει ποτέ στην Ευρώπη όμως. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι, απλά μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας από τη μέση και πίσω, που όντως κρατάει λίγο έτσι Cybertruck χαρακτηριστικά,
Δεν λέω ποιες εταιρείες είναι, δεν μας πάρουν πάλι με τα γιαούτια. Και το μπροστά είναι εντελώς συμβατικό όχημα. Θα μπορούσε να κάνει μία τομή εδώ ο φίλος μας ο Φώτης και να το γυρίσει όλο το αντικείμενο σε low poly. Θα είχε ίσως ενδιαφέρουσα τελική εικόνα. Ίσως σε ένα επόμενο βήμα εξέλιξης. Και επίσης να δεσμευτούμε και να δεσμεύσουμε και τον φίλο, το Φώτη, τον Άκο, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε σύντομα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας να είναι παρόν, να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του, γιατί είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της έγκρισης τύπου. Δεν ξέρω αν ξεπέρασε αυτό το σκόπελο. Οπωσδήποτε θα τον καλέσουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και καλό είναι να τα ακούνε και κάποιοι άλλοι, ενώ που είναι υπεύθυνοι σε διάφορα πόστα, γιατί παρατηρώ ότι σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ας το πούμε έτσι, δεν ακούγονται τόσο πολλοί οι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στα ηλεκτρικά οχήματα, που κατασκευάζουν ή που προσπαθούν να ασχοληθούν σε πιο κοντινό επίπεδο, και ακούγονται διάφοροι μεγαλοσχήμονες, οι οποίοι συνήθως λένε τα πράγματα περισσότερο θεωρητικά. Πάντως, εμένα το συγκεκριμένο... Έλα, ναι, ναι. Πες, Γιώργο. Όχι, εμένα το συγκεκριμένο όχημα μου δημιουργεί αρκετά ερωτήματα και θα ήταν καλό να έρθει ο Φώτης έτσι να το συζητήσουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι σαν συναρμολόγηση και για να φτιάξει αυτό το όχημα χρειάζεται να πάρει το αντίστοιχο Honda το κομμάτι. Οπότε δεν ξέρω και τελικά το τελικό κόστος μετά πώς θα βγαίνει. Όταν δεν παράγεται θα όλο, μας τα πει δηλαδή. Ο Φώτης, γιατί μας παρακολουθεί, ναι, είναι, και αποδέχεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ο Φώτης και εννοείται ότι θα τον καλέσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Αν κρίνω από την προηγούμενη εκδήλωση που είχε λάβει μέρος, εσύ ήσουν εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αν δείτε στο κανάλι μου υπάρχει και μία ομιλία του Φώτη από μία ημερίδα που είχε γίνει στην Δυτική Μακεδονία, στο οποίο αναπτύσσει όλη αυτή την εμπειρία του, τα προβλήματα που είχε κτλ. Δεν ξέρω αν βοήθησε η παρουσία του σε αυτή την ημερίδα. Υποτίθεται ότι υπήρχαν και επενδυτές και παράγοντες και δεν ξέρω, βουλευτές, ήταν διάφοροι σε εκείνη τη μέρα. Αυτό σίγουρα, εκείνο το επεισόδιο που θα έρθει θα μιλήσει για όλες αυτές τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει. Το θέμα, και εννοείται ότι θα μιλήσει και για κάποια σχεδόν ατυχήματα που είχε, που κόντεψε μία μπαταρία να πάρει φωτιά, και αυτό ίσως συνδέεται άμεσα και με το επόμενο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, για την επισκευή των μπαταριών και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ίσως και εσύ, Γιώργο, είχες ποτέ καμία αρνητική εμπειρία με μπαταρίες ή τέτοια πράγματα? Στο αυτοκίνητο όχι, δεν είχαμε κάποια εμπειρία και... Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, δεν έχουμε και καθόλου... Έχουμε ελάχιστο degradation, 3%, δεν ξέρω. Σε άλλα εργαλεία και τέτοια, κάτι τρυπάνει εκεί του πατέρα μου, έχει τύχει μια μπαταρία να εκραγεί. Α, είχατε και τέτοιο περιστατικό. Ωραία. Μπορεί κάποιος να μας πει τίποτα παράδειγμα, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το παίξει αυτό το βίντεο. Εγώ το βάζω τώρα ένα λεπτάκι. Καθώς το παίζεις εσύ, να λέμε σχετικά ότι είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο όπου ένας συμπαθής τεχνικός οχημάτων υψηλών τάσεων τύπου 2, έτσι ονομάζεται η ειδικότητα στην οποία ο τεχνικός οχημάτων έχει πιστοποιηθεί για να μπορεί να δουλεύει στο κινητήριο σύστημα του οχήματος και τις μπαταρίες, γιατί υπάρχει και ο τεχνικός υψηλών τάσεων τύπου 1, ο οποίος μπορεί να δουλεύει σε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα, να εκτελεί συμβατικές λειτουργίες, χωρίς όμως να αγγίζει οτιδήποτε αφορά το κινητήριο σύστημα, τα ηλεκτρονικά ισχύως ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να εκτελεί δηλαδή δουλειές φαναρτζή ή οτιδήποτε άλλο επιμέρους. Ο τεχνικός αυτός, λοιπόν, απαντάει στις περισσότερες συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε στην ομάδα σχετικά με τις μπαταρίες αλλά και τα ηλεκτρικά οχήματα
και τις εφαρμογές τους και το πώς χρησιμοποιούνται και το πόσο τρέχουν, το μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, πόσο κοστίζουν, όλα αυτά γενικότερα συζητιούνται και αναλύονται απορίες. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι μου έκανε λίγο αρνητική εντύπωση πως δεν άκουσα κάποιος να λέει από τους, από αυτούς που εμφανίστηκαν στο βίντεο ότι παιδιά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και τόσο πολύ, δεν πρόκειται να σας χαλάσει η μπαταρία μέσα στην 20ετία που θα ακολουθήσει από την αγορά. Γιατί στην πράξη αυτό είναι. Όπως μας λέει και ο Γιώργος, αυτό το αυτοκίνητο που βλέπουμε εδώ, στην ουσία είναι ίδιο με το αυτοκίνητο που έχει ο Γιώργος, όσο είναι ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Ναι. Και όταν λες εσύ ότι μόνο 3% degradation, πότε περιμένεις δηλαδή ότι θα χρειαστεί να κάνεις κάποια επισκευή στην μπαταρία? 3% στο δικό μου που έχει τη μισή μπαταρία από τα καινούργια. Που πηγαίναμε στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, κάναμε 60 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτά που έχουν διπλάσια αυτονομία είναι πιο εύκολο, παιχνιδάκι, ας πούμε. Μάλιστα. Έχεις καμία εικόνα για τους κύκλους φόρτισης, ας πούμε, που είχε κάνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο? Το δικό μου, με μια πρόχειρη έτσι, εκτίμηση, ήταν 400 κύκλοι μπορεί να έχω κάνει στο δικό μου, το μικρό. Έχεις κάνει τόσο πολλούς, okay. Μπράβο. Ναι, γιατί είναι 60.000 χιλιόμετρα, και ένας κύκλος φόρτισης είναι 150 χιλιόμετρα, ας πούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο βίντεο και πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη που ασχολούμαστε με τα ηλεκτρικά είναι ότι ποτέ δεν ακουμπάμε τα πορτοκαλί καλώδια. Είναι τα καλώδια υψηλής τάσης και όπως βλέπετε πρέπει να φοράς ειδικά γάντια. Τα συγκεκριμένα αυτό γάντια... Αυτό που είπανε και στο βίντεο ότι δεν ακουμπάμε το καλώδιο... Δεν είναι ότι αν ακουμπήσεις το πορτοκαλί καλώδιο ανοίγοντας το καπό θα πάθεις κάτι. Απλά ξέρουμε ότι τα πορτοκαλί είναι υψηλή τάση και δεν βάζουμε χέρι, δεν αρχίζουμε να τραβάμε, δεν πειράζουμε τέτοια βίσματα. Στην ουσία τα πορτοκαλί καλώδια είναι ένα ενδεικτικό για των υψηλών τάσεων και αφορούν όχι τόσο το να μην τα αγγίζει οποιοδήποτε, αλλά οι διασώστες σε περίπτωση ατυχήματος να μην κόβουν ή πλησιάζουν τέτοια καλώδια, έτσι. Είναι κυρίως για αυτούς τους, για τους τεχνίτες, αλλά και για τους διασώστες, σε περίπτωση ατυχήματος. Πάντως, γενικά θέλει προσοχή. Μπορεί με ένα κατσαβίδι να πας να κάνεις κάτι, να σου φύγει το κατσαβίδι, δηλαδή. Δεν αργεί να γίνει το κακό, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν δουλεύουμε γύρω από αυτά τα καλώδια. Πάντως, εγώ επιμένω ότι... Θα δείτε, φαίνεται και στο βίντεο, ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο. Και υπάρχουν και ταινίες, κίτρινες ταινίες, οι οποίες περιφράσουν κατά κάποιο τρόπο το χώρο που δουλεύει ο τεχνικός. Εγώ επιμένω πάντως, Άγγελε, ότι το βίντεο που είδαμε αφορούσε ένα εκπαιδευτικό σενάριο και είναι στημένο για εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους παρουσίασης. Επειδή πρώτα-πρώτα στις μπαταρίες που είδαμε στα κοντινά πλάνα έλειπαν κάποια βασικά στοιχεία που καθιστούν την μπαταρία επικίνδυνη. Δηλαδή αυτή την μπαταρία από όπου και να την έπιανες δεν υπήρχε περίπτωση να πάθει κανένας τίποτα και χωρίς γάντια όπως την είχαν τοποθετήσει αυτή εκεί πέρα. Δεν ήταν δηλαδή η μπαταρία που μόλις είχε ανοιχτεί και ήταν ενεργή. Είχε ήδη υποστεί κατάλληλη επέμβαση ούτως ώστε να είναι διαθέσιμη προς επίδειξη, κάπως έτσι ας πούμε. Και καλώς το κάνουν οι εταιρείες, έτσι είναι απαραίτητο αυτό. Πάντως το βίντεο είναι καλό, διότι εκεί το αφεντικό εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη την μπαταρία αν σου συμβεί κάτι, παρά μόνο το ελαττωματικό module, που αυτή τη στιγμή κάνει 800 ευρώ από ό,τι είπε, συν την εργασία, το οποίο είπε και ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης, ότι σε 8 χρόνια που θα τελειώσει η εγγύηση δεν θα κάνει 800, αλλά θα κάνει 200. Δηλαδή είναι θετικό. Και όποιος με ρωτάει για την αλλαγή των μπαταριών, το στέλνω αυτό το βίντεο. Ναι, κοίταξε, αυτό όμως είναι λίγο παγίδα, γιατί όπως βλέπουμε και από την Tesla στα τελευταία της μοντέλα, σιγά σιγά προσανατολίζεται στην μπαταρία, η οποία θα είναι τμήμα του οχήματος. Δεν θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ούτε ανοίγματος της μπαταρίας, ούτε αφαίρεσης αυτής. Και κάπου εκεί θα πάνε και οι υπόλοιποι. Εδώ και αυτή ίσως... δεν πρέπει κάπως να γίνεται επισκευή, να υπάρχει κάποια πρόσβαση, δηλαδή αν κάποια κελιά είναι ελαττωματικά, τι γίνεται, ας πούμε, εμείς μαζί. Σίγουρος ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα, Γιώργο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι συγκεκριμένη. Ίσως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να απομονώνει ενδεχομένως κάποιο μικρό τμήμα της μπαταρίας
που έχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Αυτός και είναι τόσο σίγουρη ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, που λέει, παιδιά, αυτός είναι πλέον ο τρόπος, τέλος, εμείς θα ρίξουμε την τιμή με αυτήν την μεθοδολογία και εγώ περιμένω και από τις άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν αντίστοιχο δρόμο, γιατί όντως πέφτει έτσι η τιμή και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα τι θα μας παρουσιάσει η Volkswagen στο Power Day που έχει οργανώσει, έτσι. Να πω ένα μικρό σχόλιο ότι σε αυτό το βίντεο, που αναφέρει και στο βίντεο, αλλά έμεσα, ότι πρακτικά όποια βλάβη γίνει θα είναι από κάποια στοχεία υλικού και θα εμφανιστεί στην αρχή και προφανώς θα το καλύψει η εγγύηση. Δηλαδή, άμα δεν εμφανιστεί κάποια βλάβη τα πρώτα 2 χρόνια, θα πω εγώ, που βασικά είναι πάρα πολύ τα 2 χρόνια για στοχεία υλικού, θα φανεί πολύ νωρίτερα, μετά δεν πρόκειται να εμφανίσει τίποτα. Μάλιστα. Πάντως για την εγγύηση, 70% μόνο είναι το όριο που σου καλύπτουν. Ναι, αυτό είναι παραδοσιακά τόσο ήταν πάντα, σχεδόν σε όλες τις εταιρείες. Σε επόμενο θέμα θέλω να πω στα γρήγορα ότι ανέβηκε ένα βίντεο podcast clip, δηλαδή ένα μέρος από που παρουσιάστηκε σε live, κόπηκε, τριμαρίστηκε και έγινε ένα αυτόνομο βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι που παρουσιάζει ο Θάνος πώς μπορούμε να κάνουμε ταξίδι, πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε ταξίδι μέσω του PlugShare. Και είναι πολύ, πολύ χρήσιμο και βοηθητικό. Οποιοςδήποτε έχει κάποιο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση να μας πει ότι ξέρεις, να, αυτό ας πούμε, που δείξατε είναι ενδιαφέρον να παρουσιαστεί σαν ανεξάρτητο τέτοιο, θα μπορούσε να μας το πει για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο κλιπάκι και για την εφαρμογή του Evans. Δεν έχω κάνει δημοσίευση καλά-καλά γι' αυτό, όλο το αφήνω πίσω. Κάνει δημοσίευση. Κάποια στιγμή, όταν είσαι έτοιμος, όταν κάνεις και τη δημοσίευση. Ναι. Απλώς για να κλείσουμε τα νέα για τη Volkswagen, είναι ότι το ένα κομμάτι είναι ότι το σχέδιό τους και το πλάνο τους είναι μέχρι το 2030 να έχουν το 70% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σαν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη. Επίσης, αυτό που είπε ο Θάνος, σε 2 μέρες θα έχει πολύ ενδιαφέρον. 15 Μαρτίου θα είναι το Volkswagen Power Day, στα πρότυπα κάποιες άλλες εταιρείες γνωστής που διοργανώνει το Battery Day. Και τέλος, επίσης, μία είδηση που μας είχε δώσει ο Εβάν Πασκουάλ, το συζητάγαμε, ότι αναμένεται ενδέχεται να γίνει κάποια μείωση τιμών στο ID3. Αυτό έβλεπε τουλάχιστον από αναρτημένες αγγελίες καινούριων. Οπότε περιμένουμε να τη δούμε αυτές και στην πράξη και στη χώρα μας, να δούμε αν όντως θα υπάρχει μείωση και πόσο θα είναι. Σαφώς θα υπάρχει μείωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί περιμένουμε και κάτι τέτοιο, το οποίο έχει εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Ναι, τώρα αυτό είναι το αυτοκίνητο παιχνίδι, έτσι. Νομίζω το είδαμε σε κάποιες φωτογραφίες. Και... εδώ φαίνεται εξαιρετικά ωραίο αυτοκίνητο. Τεράστιο. Απίστευτο αυτοκίνητο, έτσι. Πολύ μεγάλο, έτσι, ευρύχωρο. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Έχουμε και την εικόνα μόνο... που είναι δίπλα στο ζώε. Το μόνο που το προδίδει είναι το φάρδος των ελαστικών στην προηγούμενη φωτογραφία. Είναι χαμηλής αντίστασης. Παιδιά, κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή στην οικογένειά μου υπάρχει ένα Peugeot 106, νομίζω του 93-94, το οποίο το χρησιμοποιούμε καθημερινά και είναι ιδανικό αυτοκίνητο πόλης. Θα μπορούσε κάλλιστα να αντικατασταθεί από αυτό εδώ το Dacia, δεν το συζητώ. Είναι εξαιρετικό. Υπέροχο αυτοκίνητο πόλης, καθημερινών μετακινήσεων. Είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Είναι ευρύχωρο, από ό,τι φαίνεται πιάνει μικρό μέρος στη λωρίδα του. Και υποθέτω ότι θα είναι και πολύ ωραίο σαν νικιάρικο στα νησιά, έτσι, και σε μέρη που έχει στενά δρομάκια και... Είναι αυτοκίνητο αυτό ή τετράκυκλο? Είναι κάτι ενδιάμεσο, αλλά ερώτηση. Αυτό χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις. Καλή ερώτηση. Είναι λίγο μεγαλύτερο από το εκοκάρ, ας πούμε. Όχι, είναι κανονικό αυτοκίνητο, έχει κανονικά όλα τα crash test, έχει κανονικές ταχύτητες, εντάξει, δεν πας με 160, εννοείται, έτσι. Αλλά για αυτή αυτό που έχει συζητηθεί, Θάνο, πολύ πάντως είναι ότι δεν έχει καθόλου δύναμη.
Είναι κάτι, πόσο είναι, 50 άλογα ή λίγο και πολλά. Όπως και το Peugeot 106. Ναι, όπως και το Peugeot 106. Έχει 54 άλογα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το συγκεκριμένο, το Dacia, θα έχει μεγαλύτερη ροπή. Αλλά θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, ότι η Dacia είναι στο group της Renault και η Renault Ελλάδος μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα όσον αφορά το θέμα της ηλεκτροκίνησης. Έτσι, απολύτως τίποτα. Δεν έχει εισαγάγει τίποτα απολύτως. Παρόλο που το Renault Zoe είναι ίσως μέχρι πρότινος ήταν το αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Είναι, αυτό είναι πραγματικά epic fail, έτσι. Δηλαδή είναι σαν ένα μάξι το οποίο θα το έφερνες και θα πουλούσε σαν ζεστά ψωμάκια, ας πούμε, και δεν το έχουν φέρει ακόμα και έχει πάρει τη θέση του στο Peugeot 208, ας πούμε. Ακόμα να πω ότι κυκλοφορεί η φήμη, οι ίδιοι βέβαια την δίνουν τη φήμη σε δημοσιογράφους, ότι από το Γενάρη κιόλας, ότι αυτή τη χρονιά θα έρθουν τα ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Είναι σαν την Tesla που μας λέει ότι φέτος θα ανοίξουν καινούργιοι superchargers. Λοιπόν, έχω μετρήσει, ο Θάνος έχει πει μέχρι στιγμής 5 φορές τη λέξη Tesla. Κοίταξε, έχω επηρεαστεί γιατί φίλος από Κοζάνη ξεκινάει την Παρασκευή να κατέβει στην Αθήνα να παραλάβει το Model 3 και πριν από χθες συγκεκριμένα το μεσημέρι κάναμε μία τηλεδιάσκεψη, οργανώσαμε το ταξίδι της επιστροφής του από την FHN, πώς τη λένε εκεί στην FMS, FMS σωστό. Προς την Κοζάνη με μία στάση μόνο στην Αταλάντη. Το long range πήρε. Βέβαια, το θέμα του είναι ότι το πήρε με τις 19 ζάντες και θα έχει και δεύτερο ζευγάρι 19 ζάντες στο αυτοκίνητο με χειμερινά λάστιχα, οπότε θα έχει και έξτρα βάρος κτλ. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα έχει πρόβλημα αν συγκρατηθεί στα χαρακτηριστικά ταξιδιού όπως τα υπολογίσαμε στο A Better Route Planner, το οποίο είναι εξαιρετικό για αυτή τη δουλειά. Γιώργο, εσύ δεν μας είπες όμως για την εμπειρία σου, το ταξίδι επιστροφής από την Αθήνα στην Πάτρα με το ID3 κτλ. Ωραίο το βίντεο, το είδαμε. Το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το Adaptive Cruise Control, το οποίο έχει κάμερα στο αυτοκίνητο και αναπροσαρμόζεται την ταχύτητά του σε όλα τα όρια των πινακίδων. Βέβαια, αυτό για μέσα στην πόλη το έχω καταργήσει, διότι είναι σπαστικό να σε πηγαίνει 30, 50, 60, 90 αυτό. Αλλά για το ταξίδι κάθεσαι πίσω απολαυστικά, αναπαυτικά, σύνομα, χωρίς να πηγαίνεις παραπάνω και παρακάτω. Και αν θέλεις, με μια απλή ρύθμιση, ας πούμε, κάνεις ένα swipe και ανεβάζεις ανά 10 τα χιλιόμετρα, τα κατεβάζεις. Αυτό δηλαδή μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Και επίσης δεν πέφτει πάνω σε άλλο όχημα. Αν υπάρχει μια ανταλίκα μπροστά, πάει με 90, πάει ακολουθεί από πίσω, εκτός αν βγάλεις φλάς αριστερό και πάει πάλι στα 130, ας πούμε. Αυτονομία έχεις πολύ μεγάλη. Κάναμε 240 χιλιόμετρα και όταν φτάσαμε πίσω είχε άλλα 220, ας πούμε, το όχημα. Αλλά διαφορά στην υποδύναμη δεν την κατάλαβες. Διαφορά στην υποδύναμη, εντάξει. Δεν έχω πατήσει. Το έχω βάλει τώρα στο ECO και πατάω γκαζίες και μου φαίνεται μια χαρά. Άμα το βάλω στο sport, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Το ID3 είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό σε σχέση με το e-app, ας πούμε, ή το e-golf ή άλλα αυτοκίνητα τα οποία έχουν βασιστεί σε σασί από συμβατικά. Οπότε λογικά θα τραβάει και κάπως την προσοχή. Αναρωτιέμαι τι σου λένε, αν σε ρωτάνε γι' αυτό. Τραβάει λίγο προσοχή. Εντάξει, δεν το κυκλοφορώ και μέσα στο κέντρο, αλλά κάνα δυο μου λένε τώρα ότι καινούργιο δικό σου, με γεια, ξέρω εγώ κτλ. Η διαφορά σε σχέση με το άλλο είναι στην τεχνολογία, που από τη μία είναι ωραία, νιώθεις έτσι ότι μπαίνεις σε ένα πιο διαστημικό όχημα. Έχει και ένα e-sound έτσι όντως διαστημικό. Πρέπει να το βγάλω βίντεο αυτό.
Πρέπει. Απ' την άλλη, πολλές φορές με φοβίζει η πολυτεχνολογία με τα software προβλήματα που έχει η Volkswagen. Μια στιγμή μου έβγαλε και ένα πρόβλημα, αλλά μετά από μια ώρα εξαφανίστηκε. Δηλαδή το app που δεν έχει κάμερες, οθόνες κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Έχει και τα καλά του και τα κακά του, ας πούμε. Συνήθως όταν θέλω να δείξω σε κάποιον τη διαφορά που έχουν τα οχήματα που έχουν στην ουσία μετατραπεί σε ηλεκτρικά, δηλαδή που βασίζονται σε σασί συμβατικό, τους λέω να ανοίξουν ένα Volkswagen Golf ή ένα App, την ηλεκτρική τους έκδοση. Και εκεί πέρα συνήθως βλέπεις κουτιά, μεταλλικά κουτιά με τα διάφορα ηλεκτρονικά ισχύως, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τα γνωστά πορτοκαλί καλώδια. Αντίθετα, το ID3 είναι ένα όχημα το οποίο σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί, ειδικά για να είναι ηλεκτρικό, και υποθέτω ότι τα ηλεκτρονικά ισχύως και τα διάφορα κυκλώματά του θα είναι πιο compact. Ναι. Υποθέτω. Είναι κάπως έτσι. Ισχύει, ναι. Το ΙΑΠ έχει μπροστά αρκετά σημεία με μεγάλα κενά, άχρηστα, ενώ το ID3 όντως είναι πιο compact. Δεν τα έχω βιντεοσκοπήσει, αλλά ναι, είναι όντως... Είναι μια ιδέα και για βίντεο αυτή, το τι, ναι, τι υπάρχει κάτω από το καπό ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου σε σχέση με το προηγούμενο αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βαγγέλη, συζητήσαμε για τη Volkswagen, δεν ξέρω, έχεις να μας πεις κάτι για την Audi, ενδιαφέρον. Ναι, έγινε η παρουσίαση του, βασικά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς παρουσίαση, ανακοίνωση, του Audi e-tron Sportsback. Α, μην πρόλαβε, ποιος μην πρόλαβε, ο Γιώργος. Εγώ ήθελα να βάλω. Όχι, ωραία, ωραία. Και ναι, βλέπουμε, είναι ένα σίγουρα πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα που βασίζεται και το e-tron GT. Βλέπω έχει 410 άλογα. Η μπαταρία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω πόση έχει. Είναι 82 κιλοβατόρες. Όσο και το ID3 του Γιώργου. Το δίνει σαν 280 μίλια πριν την πιστοποίηση EPA, οπότε μπορεί να αλλάξει αυτό. Στην ουσία αυτό είναι αντίστοιχο του ID4, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω και εγώ. Και... Το πριν πιο δείξαμε το... Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο γενικά με το σύμπαν της Volkswagen, που και η Audi έτσι ανοίγει εκεί πέρα. Δηλαδή, Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για την ίδια πλατφόρμα με ένα αυτοκίνητο που είναι πολύ πιο σπορ, πολύ πιο χαμηλωμένο, πολύ πιο, πώς το πω, σεντάν, ας πούμε, το e-tron GT. Βασικά, αυτό έχει την ίδια πλατφόρμα που έχει και το e-tron GT. Που το e-tron GT έχει την ίδια πλατφόρμα που έχει η Porsche Taycan. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται στην ίδια βάση να βασίζεται και η Taycan με αυτό εδώ που είναι ένα SUV. Αλλά εντάξει, φαίνεται ότι δουλεύει. Μαγικά οι Γερμανοί, μαγικά κάνουν. Καλλιτέχνες. Εγώ θα ήθελα λίγο, επειδή κοιτούντας τώρα τα σχόλια, είδα ένα σχόλιο του φίλου μας, του... Πούντωσε. Τον έχασα πάλι. Όσο ο Θάνος προσπαθεί να θυμηθεί το όνομα, εγώ να πω ότι, όπως είπε στο βίντεο του Now You Know ο Θάνος, έχουμε σχεδόν φτάσει στα 5.000 μέλη και μόλις τον Αύγουστο, 1η Αυγού, βασικά, τέλη Ιουλίου, ήταν που έκλεισε η ομάδα τα 3.000 μέλη και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση και εμείς εδώ είμαστε να ενημερώνουμε, γιατί... Ναι, αλλά βλέπω πάλι ότι έχουμε πιάσει οροφή εδώ στην εκπομπή. Δηλαδή,
Δεν ξέρω, πείτε καμιά ιδέα πώς να το χειριστούμε προκειμένου να ξεφύγει λίγο πιο έξω η κατάσταση. Εσύ που έχεις τη σχετική εμπειρία, Γιώργο, τι έχεις να μας πεις? Πώς ανέβει το live σε περισσότερο κοινό? Να ενημερωθεί περισσότερο κόσμο. Να γίνει έτσι λίγο ντόρο, πώς να το χειριστούμε. Η επισκεψιμότητα μας ενδιαφέρει, όχι τόσο τα likes με την έννοια. Όχι τα likes, αλλά ο κόσμος που παρακολουθεί live, εννοεί ο Θάνος. Πιστεύω είναι και αυτός ένας δείκτης πάντως. Πάντως, γενικά, αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές είναι ότι παίζει ρόλο η αλληλεπίδραση του κόσμου. Γιατί όσο μεγαλύτερη αλληλεπίδραση βλέπουν οι αλγόριθμοι, σε τόσο περισσότερους το προτείνουν το βίντεο. Και δημοσιεύσεις στο Facebook. Βλέπουμε, ας πούμε, δημοσιεύσεις στην ομάδα που χάνονται. Και επειδή ενώ είναι ενδιαφέροντα θέματα, δεν κερδίζουν σχόλια. Αντί θα βλέπεις μια δημοσίευση που λέει, παιδιά, θα βάλω φουρφούρι στο αυτοκίνητό μου να παράγω ηλεκτρική ενέργεια για να γεμίσω την μπαταρία, και εκεί γίνεται χαμός. Ναι. Φοβερό αυτό. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που υποφέρει λίγο η ομάδα είναι οι αναρτήσεις χωρίς σχόλια. Δηλαδή βρίσκουμε κάπου ένα link που είναι για ηλεκτρικά οχήματα, τα ανεβάζουμε έτσι ξερά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο και μένει εκεί και δεν σχολιάζεται παραπέρα. Αντίθετα, είναι κάτι το οποίο είναι όπως το πες, κάτι το οποίο είναι χιουμοριστικό, κάτι το οποίο δείτε αυτό γιατί συμβαίνει το άλλο ή δείτε αυτή τη φωτογραφία που πήγα σε αυτό το σταθμό φόρτισης και δεν δούλεψε, ας πούμε λέμε τώρα. Εκεί ξεκινάει μια συζήτηση. Και υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Γενικά, γενικά κινδυνεύει λίγο η ομάδα να γίνει αυτό που γίνονται αρκετές ομάδες, όπου απλά ανεβάζουν links και links και links και links. Θα ήθελα να πω στους φίλους ότι μην το κάνετε αυτό. Ανεβάστε κάτι το οποίο έχει σημασία και πείτε μας για ποιο λόγο το ανεβάσατε ή κάντε μια ερώτηση σχετικά με αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που εγώ προσωπικά εκτίμησα απίστευτα πολύ, που ένα μέλος μας βρήκε μία έρευνα, βασικά βρήκε πολλές έρευνες για το πόσα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να αντέξει, βασικά πόσα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να αντέξει το δίκτυο για να φορτίζουν. Και αντί να πετάξει απλά ένα link χωρίς σχόλιο, χωρίς τίποτα, έφτιαξε μια όμορφη δημοσκόπηση, έγραψε 2-3 πληροφορίες με τις παραμέτρους που είχαν αυτές οι μελέτες. Και υπήρχε μια πολύ όμορφη συζήτηση από κάτω στα σχόλια και είναι πολύ πιο ωραίο έτσι να γίνεται, παρά να βλέπουμε απλά ένα link. Αντέχει 300.000 οχήματα το δίκτυο. Δεν ισχύει. Είναι καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση, γιατί γι' αυτό είναι οι ομάδες. Ναι, ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον και ψάχνω τώρα να το βρω και για κάποιον. Ήταν το ξενάκι αυτό έχω αυτό το πρόβλημα με το Facebook. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Ίσως έχουμε παλιώσει λίγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το σχετικό γρήγορα navigation. Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνουν αρκετές δημοσιεύσεις τη μέρα, οπότε κάποια θέματα χάνονται. Δηλαδή, κάτι που ανέβηκε πριν από 2-3 μέρες, σήμερα θα θέλει αρκετό σκρολάρισμα για να το βρούμε. Αν έχετε κάποια ιδέα, θα προτείνετε πώς να λυθεί αυτό. Αυτό μόνο με ένα εξειδικευμένο φόρουμ μπορεί να λυθεί. Κάτι τελευταίο ήθελα λίγο να ρωτήσω τον Γιώργο, τον συνογιώργο. Πιστεύεις ότι το ID3 που έχεις δει, έτσι, γιατί το ID4 δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι κατάλληλο για επαγγελματικό, για όχημα επαγγελματία, δηλαδή για ταξί στην ουσία? Για ταξί. Πάντως πίσω χωράει, αν εννοείς το θέμα χώρο των επιβατών πίσω, χωράει ο πίσω επιβάτης. Επιβάτες, αποσκευές και τα λοιπά. Χωράει 3 άτομα πίσω ή είναι τετραθέσιο πρακτικά? Το ID3 Pro S είναι τετραθέσιο βάση νόμου. Στην άδεια. Ναι, στην άδεια. Δεν έχει. Το ID3 το πιο μικρό, έχει μικρότερη μπαταρία όμως. Δεν ξέρω, για το ταξί δεν θα είναι κατάλληλο. Έχω δει όμως στο διαδίκτυο ότι θα βγει
η ακριβή έκδοση, το ID3 Tour, πενταθέσιο. Και αυτό, Γιώργο, γιατί είναι τετραθέσιο πίσω? Δηλαδή, η μπαταρία συνήθως είναι στο πάτωμα. Γιατί δεν χωράνε τρία άτομα πίσω? Χωράνε κανονικά. Είναι όλα, δεν ξέρω, ότι κάτι έχουν στο, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει τώρα θεωρίες να μην περάσουν κάποιο όριο βάρους, να κάνουν το αμάξι να είναι με λιγότερα άτομα, να πηγαίνει πιο μακριά, κάτι τέτοια, αλλά θεωρίες είναι αυτά, δεν ξέρω. Okay. Κάποια ακριβώς λογική υπάρχει πάντως. Μάλιστα, και θα μπορούσαμε ενδεχομένως. Η Μαρία Εκούκα έγραψε σχόλιο σήμερα ότι είναι θέμα, λέει, πυκνότητας των μπαταριών και τα καινούργια μοντέλα θα τα βγάλουν με καλύτερες μπαταρίες, πιο ελαφριές, οπότε θα δέχονται και πενταθέσια. Πολύ ωραία φωτογραφία έβγαλες με τα δύο αδερφάκια εδώ. Ναι. Βλέπεις, το ID3 είναι μπουγιόζικο. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται μεγάλο σε σχέση με το μπουγιόζικο. Για κάνει λίγο μια ετυμολογία της λέξης. Γιατί... Πώς να το πω τώρα. Είπαμε, έχει μπουγιο, αφού φαίνεται. Yeah. Α, μπουγιόζικο. Ωραίο. Έχει όγκο. Ωραίο. Μάλιστα. Παιδιά, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχουμε να σχολιάσουμε ή αν θα μπορούσαμε να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέρουσα σήμερα η εκπομπή. Πάλι φτάσαμε τη μία μισή ώρα. Ηλεκτρική. Να μην ξεχάσουμε ότι όποιος θέλει, μετά το πέρας της, του live αυτού που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να συμμετέχει στο after, στο οποίο σίγουρα καμιά 5-6 άτομα θα καθίσουν μέχρι τις 7 ώρα το πρωί. Άγγελε, εσύ τι πρόθεση έχεις? Εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσω, ναι. Ωραία. Το link για το after θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Από οποιαδήποτε συσκευή πατάτε, συνδέστε, είναι όλα καλά, κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην θέλετε να κρύψετε διάφορα προσωπικά δεδομένα και τέτοια. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει το debate, τι θα γίνει το debate, οπότε ναι, να το κάνουμε στα γρήγορα. Εγώ θέλω να πω απλώς στον Γιώργο, μια και ήρθε, καταρχάς τον ευχαριστούμε που ήρθε απόψε και Γιώργο έπρεπε να έχει πάρει Τέσλα. Τέλος το debate. Είδες που φοβόσουν ότι θα έπεφτε ξύλο. Βασικά ψινόμουν μέχρι, περίμενα να βγει και η έκδοση της Volkswagen με τη μεγάλη μπαταρία. Ψινόμουν και για Tesla, αλλά μέσα μου δεν το είχα αποφασίσει ψυχολογικά, γιατί είναι 50.000 ευρώ. Από το μικρό να πας στο Tesla, βέβαια και τώρα και το άλλο μεγάλο είναι. Είναι ένα ταξίδι, μια διαδρομή που δεν ήμουνα μέσα μου σίγουρος. Ούτε είχα και τη συμπαράσταση εδώ των οικείων μου. Δεν με είχε ανακαλύψει ακόμα ο Γιώργος και τα λοιπά, αλλά Γιώργο, δεν πειράζει, το επόμενο αμάξι τουλάχιστον, καλά να είσαι. Εσύ μου είπες, με στηρίζεις, ναι, το θυμάμαι. Το είπα, αλλά έφτασα αργά, δεν σε πρόλαβα. Ναι. Είχες ρίξει ήδη την παραγγελία, νομίζω και την προκαταβολή, δεν πειράζει, το επόμενο. Πιστεύω θα είχαν ανέβει πολύ τα views και τα subscribe με όλη τη δουλειά που, την πολύ καλή δουλειά που κάνεις στα βίντεο σου. Κύριε Καρακατσάνη, όλο αυτό το έκανες για το referral, έτσι. Λοιπόν, να σημειώσουμε, παιδιά, ότι όποιος παραγγέλνει Tesla, υπάρχει ένα πρόγραμμα της Tesla που αν παραγγείλεις μέσω referral κάποιου ήδη ιδιοκτήτη, κάποιου φίλου που έχει referral code, τότε εσύ που παραγγέλνεις το καινούργιο αυτοκίνητο και αυτός του οποίου τον κωδικό χρησιμοποιείς, κερδίζεται από 1.500 δωρεάν χιλιόμετρα supercharging. Μέχρι στιγμής δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, γιατί στην Ελλάδα έχει supercharger μόνο στο Golden Hall. Αλλά ελπίζουμε ότι μέσα στο 2021 θα τοποθετηθούν και σε άλλα 3-4 σημεία στη χώρα. Οπότε, επειδή βλέπω πολύ κόσμο να παραγγέλνει Model 3 και Tesla γενικά, που δεν χρησιμοποιούν τα referral. Αν έχετε γνωστούς που ετοιμάζονται να κάνουν παραγγελία, κάντε μία ανοίξη. Υπάρχουν αντίστοιχα group στο Facebook που έχουν αναρτηθεί τα referral και μπορεί κανείς να παραγγείλει μέσω αυτών. Για το ID3 πάντως, η απόφαση ήταν καθαρά λόγω τιμής. Δηλαδή, αυτό που κοίταζα εγώ ήθελα να είχα αυτονομία, γιατί με το μικρό είχαμε ένα κόμπλεξ αυτονομίας, μου είχε δημιουργηθεί κόμπλεξ αυτονομίας, ήταν λόγω τιμής. Δηλαδή, με το που βγήκε την τιμή, ούτε παζάρια δεν τους έκανα, γιατί μετά μου γράψαν οι άλλοι καλά, δεν τους παζάρψες καθόλου κτλ. Λέω 35.000. Γιώργο, νομίζω μπορεί να μην υπάρχει και δυνατότητα για, και περιθώριο για παζάρια. Δηλαδή, να σου λένε, σου δίνουμε το φορτιστή, αυτό είναι, φίλε, πάρ' το ή μην το πάρεις, ας πούμε.
Αυτός είναι και ο λόγος που με έψησε ο τέτοιος να κάνω την παραγγελία γρήγορα. Γιατί έψαχνα φορτιστή να το βάλω μέσα στο πρόγραμμα. Και μου λέει άλλος, μην ψάχνεις, κάνε την παραγγελία σου μέχρι τέλος Δεκέμβρη και θα σου τον κάνουμε δώρο. Ναι, αλλά δεν σου είχαν πει ακριβώς τι θα σου κάνουν δώρο. Εντάξει, ναι. το ανακάλυψα. Παντός, μια και κάνουμε τη σύγκριση, εγώ θεωρώ ότι η Τέσλα, το λέω τώρα Τέσλα, έχει χαλάσει όλη την πιάτσα, γιατί πλέον λέει ότι πάρε ένα μάξι, δώσε 50 χιλιάρικα, αλλά είναι υπερπλήρης, έχει τα πάντα μέσα και ακόμα παραπάνω. Και αυτό που πλέον δεν μ' αρέσει και δεν μπορώ να το δεχτώ και να το πλέον σαν μοντέλο, είναι π.χ. το μοντέλο της Volkswagen που θα πας, αν τα βάλεις όλα έξτρα, θα είσαι και 20 χιλιάρικα παραπάνω από το Tesla κτλ, γιατί είναι όλα έξτρα. Οπότε θεωρώ ότι και εκεί η Tesla έχει ανοίξει τον δρόμο, που λέει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα εξοπλισμού. Αυτά είναι, πάρτα, σχεδόν έχει τα πάντα μέσα. Αντί να τα βάζεις όλα επιμέρους και να πληρώνεις πολλά περισσότερα. Και να ανεβαίνει και το κόστος του αυτοκίνητου. Έτσι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η Tesla έχει μειώσει το κόστος παραγωγής. Ακριβώς. Το ID3 Tour που μιλάμε τώρα, το ακριβό το μοντέλο με τη μεγάλη μπαταρία, έχει σύν 10.000 ευρώ και δεν θα το έπαιρνα, ας πούμε, για το κάτι παραπάνω. Έχει μασάζ να σου κάνει, έχει ηλιορροφή, έχει ζάντες, δεν ξέρω. Και νομίζω δεν έχει τη μεγάλη μπαταρία, έτσι. Έχει το Tour, βγαίνει με μεγάλη μπαταρία. Ναι, υπάρχει μια έκδοση πιο ακριβή ακόμα, το ID3 Tour, που είναι με τη μεγάλη μπαταρία και έχει και όλα και τα φώτα, τα LED, τις ιστορίες. Αυτό πόσο βγαίνει δηλαδή, ας πούμε. Αυτό νομίζω έχει 10.000 ευρώ παραπάνω από το δικό μου, 9, 8, κάπου εκεί. Έχει φτάσει δηλαδή ήδη στο long range, ας πούμε. Ναι, δηλαδή αν ήταν να δώσω 45.000, θα έδινα άλλα 5 να πάρω Tesla. Αλλά επειδή η διαφορά ήταν 15.000, λέω αυτό. Ήταν πιο δύσκολο. Ναι. Σε περιμένει το Model 2, έρχεται. Model 2, ναι. Θα καταργήσω το μικρό. Παιδιά, ελπίζουμε να σας κρατήσαμε πολύ καλή συντροφιά. Μας κλείνει η πλατφόρμα, νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να σας αφήσουμε. Τώρα όπου να είναι πατά το κουμπάκι για το τερματισμό του live stream, σας περιμένουμε στο live. Στο after. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.